Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο προφήτης Ηλίας εορτάζει και όλη η Εκκλησία έρχεται να μας φέρει τη μορφή του κοντά μας στη σημερινή εποχή. Μια εποχή που μας χρειάζεται πάρα πολύ ένας Ηλίας. Σκληρός, αυστηρός, εμπριστικός, που κατέβαζε κεραυνούς και φόβιζε τους ανθρώπους και πραγματικά πολλές φορές κατάφερε να τους οδηγήσει στην διόρθωση, στη μετάνοια, στην απαλλαγή από την πλάνη της ειδωλολατρίας και από τις αδικίες που και τότε, όπως και τώρα, πλεονάζουν. Δεν διορθώνονται τα πράγματα. Όλα λόγια λέμε, οι πάντες, σε όλα τα, σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επίπεδα, λέμε λόγια να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε καλή κοινωνία, και η κοινωνία και οι άνθρωποι βαδίζουν πολλές φορές από το κακό στο χειρότερο. Και εκείνο που θριαμβεύει είναι η κακότητα, είναι η κλοπή, η αδικία, τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, η ανηθικότητα, η πάλι ανθρωπιά με μια λέξη. Πού είσαι λοιπόν, Ηλία, να φανείς και σήμερα, να βάλεις τις φωνές, να κατεβάσεις και λίγους κεραυνούς, φωτιά από τον ουρανό, ώστε με φόβον Κυρίου να ζήσουμε και να μην έχουμε αυτή την απανθρωπιά της αφοβίας. Ούτε ανθρώπους φοβόμαστε, ούτε Θεόν, όπως καταντήσαμε. Βέβαια, αυτό είναι ένα σχήμα λόγου. Μας χρειάζεται ένας άλλος Ηλίας σήμερα, όπως θα πούμε, και μάλιστα θα λέγαμε έχουμε τον Χριστό. Είναι αρκετός ο Χριστός, αλλά δεν το σεβόμαστε. Ο Χριστός δεν μας στέλνει κεραυνούς, δεν κατεβάζει φωτιές να μας κάψει. Και επομένως μερικοί λένε, άραγε υπάρχει, πού είναι τός, γιατί δεν φαίνεται, γιατί δεν κάνει σημάδια ώστε να πιστεύσουμε. Αυτά λένε πολλοί λόγω της ολιγοπιστίας τους. Ηλίας λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα τον Ηλία να ξαναφέρουμε, να τον κάνουμε φόβητρο, μπαμπούλα, να σκιάζονται και μικροί και μεγάλοι, μήπως πέσει κεραυνός και τους κάψει? Όχι. Αυτό τη στιγμή το τρόπο συνετήσεως και σοφρονισμού δεν τον επιδιώκουμε. Εξάλλου έχουμε την εποχή της Χάριτος. Ο Χριστός είναι αγάπη, μακροθυμία, ανεξικακία, καρτερία, είναι φιλανθρωπία, είναι επίοικια. Θα πείτε, δεν λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα γνωρίσματα της μεγαλοσύνης του Χριστού. Τι θα κάνουμε λοιπόν, να πισωγυρίσουμε στον Ηλία και να ξεχάσουμε τον Χριστό? Δεν γίνεται αυτό. Θα συνεχίσουμε εμείς να ζούμε στραμμένοι στο πρόσωπο του Χριστού και μιμούμενοι των Χριστών, της επίοικιας, της αγάπης, της μακροθυμίας, της δικαιοσύνης, αλλά και του ελέγχου και της απειλής, ότι ο Ηλίας θα έρθει και θα ξαναφέρει κεραυνούς όταν θα είναι η ώρα του. Όμως δεν θα γίνουμε εμείς Ηλίες, δεν θα κάνουμε τον κάθε κληρικό και τον κάθε θεολόγο και τον κάθε δεσπότη Ηλία να απειλεί, να κατεβάσει κεραυνούς. Ένας είναι ο Ηλίας και θα έρθει μόνο πρώτης δευτέρας παρουσίας, όταν θα έχει να αντιμετωπίσει τον Αντίχριστο, που δεν ξέρουμε αν πλησιάζει ή αν ήδη είναι έτοιμος. Κάποιοι λένε στην Ατλάντα να τον παρουσιάσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα, φαίνονται λίγο αλόκοτα, οψόμεθα. Δεν αποκλείουμε τίποτε, αλλά τίποτε δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος, και φυσικά δεν μπορούμε να υπογράψουμε
χρόνους και καιρούς, και ότι νάτος αυτός είναι ο Ηλίας, νάτος εκείνος είναι ο Αντίχριστος, και άρα έρχεται ο Χριστός μετά από λίγο. Εμείς θα μιλήσουμε για τον Ηλία σε αντιδιαστολή με τον Χριστό της αγάπης, της ανεξικακίας, της μακροθυμίας και της αναβολής της τιμωρίας τη μέλουσα ζωή. Έρχεται τότε το πύρτο εξώτερο. Δεν θα το φέρουμε τώρα εμείς, το έφερε τότε Ηλίας. Θα το φέρει και όταν θα ξανάρθει, απλούστατα είναι ένα επεισόδιο, είναι μια παρένθεση του Ηλία. Η παρουσία στην Παλαιά Διαθήκη και τότε δεν είχαμε κακός ένας πάρτον κάτω τιμωρία, δεν είχαμε μια αντιστοιχία κακότητας τιμωρίας, αλλά είχαμε μια μακροθυμία του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πιο πολλές τιμωρίες ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ήταν άλλη η ανάγκη τότε και άλλη η παιδαγωγία που εξασκούσε ο Θεός στην ανθρώπινη κοινωνία. Η εποχή της Χάριτος δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος βέβαια αυτοτιμωρείται με πολέμους παγκοσμίους και τοπικούς, με αρρώστιες, με σφαγές, με τόσα δεινά τα οποία είναι αυτός τα οποία δημιουργεί και τα επιτρέπει ο Θεός για να υπάρχει αυτοτιμωρία του ανθρώπου μέσα στα δεινά τα οποία αυτός κατασκευάσει. Ο Θεός λοιπόν δεν στέλνει τώρα ούτε κεραυνούς, ούτε φωτιές, ούτε κάνει Σοδομά και Γόμορα να χαθούν μαζί με τις άλλες τρεις πόλεις, ούτε επιτρέπει σε Ηλία σε κάποιον να πάρει το χρήσμα, θα λέγαμε, τα ιδιώματα του Ηλία και να γίνει τιμωρός. Ούτε κάνει κατακλυσμούς ο Θεός. Τους κάνουμε εμείς με τα αντιπλημμυρικά μας μη υπάρχοντα έργα. Ποιος είναι λοιπόν ο Ηλίας και ποιος είναι ο Χριστός? Ποιο είναι το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης? Το πνεύμα του νόμου και της εκδικήσεως στην Παλαιά Διαθήκη, το πνεύμα της αγάπης, της μακροθυμίας, της επιοίκειας, της φιλανθρωπίας, το πνεύμα του Χριστού είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά ας δούμε για λίγο τον προφήτη Ηλία. Πώς φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη? Θα πάρουμε μόνο τον Λουκά, κεφάλαιο 9, στίχος 54 μέχρι και 56. Ο Χριστός με τους Αποστόλους έχει μπει μέσα στη Σαμαρία. Οι Σαμαρίτες είχαν φθόνο μίσος κατά των Ιουδαίων και λάτρευαν τον Θεό στο όρος Γαριζίν, Ιουδαίοι στο νότο του Σολομώντα. Μεγάλες διαφορές, αγεφύρωτες και υπήρχε μίσος, ουσιχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίδες. Δεν πλησιάζει ένας δίπλα στον άλλον. Πώς τόλμησε ο Χριστός να περάσει από τη Σαμάρια? Βέβαια στο πηγάδι του Ιακώβ, εκεί έσωσε την Σαμαρίτισσα που την έκαμε από σκοτεινή φωτεινή, όπως έχουμε πει. Τώρα πάλι στη Σαμάρια, τι γυρεύει ο Χριστός στη Σαμάρια, αφού δεν τον δέχονται? Έρχεται για να είναι αναπολόγητη η Σαμαρίτης. Έρχεται με αγάπη και όχι με απειλές. Τι έκαναν λοιπόν οι Σαμαρίτες, κεφάλαιο 9 του Λουκά, του Ευαγγελίου του Λουκά, στίχος 53. Ούκε δέξαν το αυτόν. Δεν τον δέχτηκαν γιατί? Γιατί πορευόταν στα Ιεροσόλυμα και δεν χώνευαν τα Ιεροσόλυμα και τους Ιουδαίους οι Σαμαρίτες. Ήταν μηγάδες, είχαν ανακατευτεί με ειδωλολάτρες και τους λέγανε λοιπόν Σαμαρίδες και ότι είχαν και δαιμόνια, σαν ολιγόπιστοι και άπιστοι. Πώς αντιδρούν οι μαθητές όταν οι Σαμαρίτες είπαν φεγάτε από εδώ, δεν σας θέλουμε, στον Χριστό και στους Αποστόλους? Δεν άφησαν να δουν πώς θα αντιδράσει ο Χριστός, αλλά αμέσως οι μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, στίχος 54, κεφάλαιο 9 του Λουκά. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπαν, τι είπαν? Κύριε, θέλεις, είπομεν, θέλεις να πούμε, πυρ καταβήνε, να κατεβεί φωτιά από ουρανού και αναλώσει αυτούς από τον ουρανό και να τους καταφάει, να τους κατακράψει, ως και Ηλίας επίησε, όπως έκανε ο Ηλίας. Α, πολύ ωραίο λοιπόν. Και δεν λέει πες εσύ Κύριε να κατεβεί φωτιά. Ζητούν εξουσιοδότηση ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, βέβαια υιός της Βροντίς είναι ο Ιωάννης. Αλλά όμως δεν είχε κανένα δικαίωμα να ζητάει τέτοια εξουσία, να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη επειδή δεν δέχτηκαν τον Χριστό και τους Αποστόλους. Όπως έκαμε και ο Ηλίας,
Δηλαδή μπροστά στα μάτια τους οι Απόστολοι έχουν την Παλαιά Διαθήκη, τον Ηλία, τον Ζηλωτή, του νόμου, των αυστηρών κριτήν και θα λέγαμε αυτόν που καταδίκασε την Παλαιστίνη ολόκληρη σε πένθος, σε ξηρασία, σε συμφορά, και τους έκαψε με φωτιά και τους έκαψε με την ανοβρία και έκαμε τόσα δεινά ο Ηλίας. Αυτά τους συγκινούν, σου λέει, χάρη της δικαιοσύνης να τους κάψουμε όλους. Ο Κύριος δεν είναι τέτοιος πια. Στην Παλαιά Διαθήκη επέτρεψε στον Ηλία, αν και δεν ήταν θέλημα Θεού, αλλά έκαμε το χατήρι στον Ηλία και ανέχθηκε να κάνει εκείνα τα καταστροφικά έργα ο Ηλίας, για να τιμωρηθούν οι σκληροτράχυλοι Ιουδαίοι και να μετανιώσουν. Τώρα είναι εποχή που ο Χριστός σταυρώνεται, που ο Χριστός πάσχει και αυτό τιμωρείται για να δώσει το στίγμα της αγάπης και της μετάνοιας οι άνθρωποι να διορθωθούν. Τι είπε ο Χριστός λοιπόν, στίχος 55 του κεφαλαίου 9 του Λουκά. Στράφης δε επετίμησεν αυτής, τους εμάλωσε και είπε, ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ εμείς, δε γνωρίζετε ποιανού πνεύματος ή το Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει δεν γνωρίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα σας διάλεξε, ότι το Άγιο Πνεύμα σας επισκιάζει, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει καταστροφές, έχει αγάπη, έχει μακροθυμία. Με μία έννοια, μία ερμηνεία είναι αυτή, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός και λέγουν και ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, και άλλη ερμηνεία είναι, δεν ξέρετε ποιο φρόνημα πρέπει να έχετε, το φρόνημα δηλαδή της χάριτος, το φρόνημα της επίοικιας και φιλανθρωπίας και αγάπης, που μακροθυμεί και δεν τιμωρεί και δεν εκδικείται προπαντός. Δηλαδή αδίκησαν οι Σαμαρίτες τον Χριστό και τους Αποστόλους και είπαν, φεγάτε, μη δεν σας θέλουμε. Ήταν μια αδικία, μια προσβολή. Έρχονται οι Απόστολοι στην εκδίκηση, να τους εκδικηθούμε, να τους κάψουμε για όνομα του Θεού. Θα λέγαμε εκεί, μα δεν ήταν χριστιανοί οι Απόστολοι, ήταν υποκατασκευή. Ακόμα δεν είχαν φτάσει στην τελείωση και δεν είχαν πάρει το πλήρωμα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό συμπεριφέρονται σαν παλαιοδιαθηκικοί άνθρωποι της σκληρότητας, της τιμωρίας. Τότε έτσι χρειάζεται, θα το πούμε και στη συνέχεια. Και πώς δικαιολογεί ο Κύριος αυτό το μάλωμα των Αποστόλων, ότι δεν είναι πια η εποχή να καίνε τον κόσμο και να τον τιμωρούν. Ο Υιός του ανθρώπου κύλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε. Δεν ήρθε ο Χριστός, λέγει, ο Υιός του ανθρώπου και Υιός του Θεού. Ο Θεάνθρωπος δεν ήρθε για να κολλάσει, να τιμωρήσει οι ψυχές ανθρώπους, αλλά σώσε, αλλά για να σώσει. Και πορεύτησαν εις απτέραν κόμη και πήγαν σε άλλη πόλη. Αυτό λοιπόν το χωρίο της Καινής Διαθήκης μας θυμίζει τον Ηλία και μας πάει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά μας ξαναγυρίζει στην Καινή Διαθήκη, ώστε να κάνουμε μία αντιδιαστολή μεταξύ Ηλία και Χριστού, μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δεν καταργείται η Παλαιά, δεν περιφρονείται ο Ηλίας, δεν υβρίζεται ο Ηλίας όπως λέει ο Χρυσόστομος, αλλά δεν έχουμε πια τώρα την εποχή του Ηλία. Έχουμε την εποχή του Χριστού, της αγάπης. Γι' αυτό ο Χριστός σαρκώθηκε. Αλλιώτικα μπορούσε να στέλνει κεραυνούς, αν έστελνε. Κάθε μήνα από έναν κεραυνό σε κάθε πόλη, και να μην σκοτώνει ανθρώπους, απλώς ας πούμε πουλιά να σκοτώνει. Ή να σκοτώνει ψάρια, ας πούμε, ή τους λύκους, θα λέγαμε, που θα έκανε και ευεργεσία. Ή να καίει κάποια δέντρα, ή να πέφτει δίπλα από τα σπίτια και να μην καίει κανένα. Τότε με ένα κεραυνό κάθε μήνα θα είχε κάνει όλο τον κόσμο χριστιανούς, με το φόβο, με το ζόρι, και δεν θα χρειαζόταν ούτε να κατεβεί στη γη, ούτε να γίνει και άνθρωπος και να κενώσει, να ταπεινωθεί δηλαδή τόσον πολύ ο Κύριος. Τι διαλέγει ο Χριστός λοιπόν? Όχι τον δρόμο του εκβιασμού, όχι τον δρόμο της αυστηράς, θα λέγαμε, τιμωρίας, αλλά τον δρόμο της δικαιοσύνης, με την έννοια ότι ο Χριστός δικαιώνει εμάς με την αυτοτιμωρία του. Εμείς αξιτιμωρίας, ο Χριστός αυτοτιμωρείται και έτσι μας περισσεύει την χαρή του και μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης για να μας σώσει. Για να πάμε όμως λίγο να δούμε τι εστί Ηλίας. Ηλία άκουγαν τότε οι βασιλιάδες των Εβραίων και οι ειδωλολάτρες και έτρεμαν, τους έπιανε φόβος και τρόμος. Γιατί? Μπαμπούλας ήταν ο Ηλίας? Όχι. Αλλά ήταν προφήτης με δύναμη χάριτος του Θεού.
Και πέρασε τα όρια όμως, ξεπέρασε το μέτρο, το μέτρο της αυστηρότητας, και έφτασε στο σημείο ένας Ηλίας να κλείσει τον ουρανό και να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Το καταλαβαίνετε, αγαπητοί τηλεθεατές, τι σημαίνει 3,5 χρόνια να μην βρέξει? Όπως το λέγει ο Ηλίας στο κεφάλαιο 17 της 3ης βίβλου των βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, στίχος 1, κεφάλαιο 17, 3ης βίβλου βασιλειών, στίχος 1. Και είπεν Ηλίου ο προφήτης Σβήτης και λοιπά, ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού που με μπροστά του, λέει, και τρώει τον νόμο του. Ή έστε εάν θα είναι τα έτη ταύτα δρόσος και ιετός, δροσιά και βροχή, ότι μη παρά μόνον διαστόματος λόγου μου, παρά μόνο με το λόγο του στόματός μου, αν πω εγώ, λέει, θα βρέξει, αν δεν το πω δεν θα βρέξει. Και όπως λέει ο Χρυσόστομος σε θαυμάσιους λόγους περί του Ηλία, άκουσε ο Θεός κατά παραχώρηση, ο έσπλαχνος Θεός που δεν θέλει ούτε ένα σπουργητάκι να βλαφτεί, άκουσε τον προφήτη τον ζηλωτήν που είχε μείνει μόνος, γνήσιος προφήτης και ζηλωτής και τηρητής του νόμου. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι 100 προφήτες οι οποίοι τηρούσαν τον νόμο του Θεού, αλλά ήταν στιγμή λίγο να τιμωρηθούν και οι Εβραίοι. Και έκλεισε λοιπόν ουρανός 3,5 χρόνια. Ξέρα απλώθηκε μέσα σε αυτή την μη βροχή, σε αυτή την ανοβρία, ξεράθηκε η γη, έσκασε το έδαφος, έσκασαν οι πέτρες, έγιναν ασβέστη, ψώφισαν τα ζώα, άρχισαν να πεινούν και να πεθαίνουν και οι άνθρωποι. Χείρα έγινε λοιπόν η γη της Παλαιστίνης. Δεν θα αναφερθούμε στην παιδαγωγία που ασκεί ο Θεός τον προφήτη να σπλαχνιστεί τους Ιουδαίους και να ζητήσει να βρέξει. Φτάνουμε σε ένα άλλο σημείο, στην 3η βίβλο ασυλίων πάλι, κεφάλαιο 18, στίχος 22 μέχρι και 39. Όταν πέρασαν λοιπόν τα 3,5 χρόνια, ο Θεός λέει δεν παίρνει άλλο, θα πεθάνει όλος ο κόσμος, Ηλία έλα εδώ να πέσει βροχή. Κάλεσε τον Αχάβ, με τον Αχάβ ζητεί ο Ηλίας, δεν αναφέρω τα περιστατικά όλα, και του λέει έλα να κάνουμε μια θυσία και να δεχτεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Τώρα ως Καρμήλιον μαζεύονται 400 τόσοι ιερείς του Βαλ, που ήταν θεότητα της Ιεζάβε, της γυναίκας του Αχάβ. Ιδωλολατρία είχε καταλάβει τον Ιουδαϊκό λαό. Να κάνετε μια θυσία εσείς και μια θυσία εμείς, να φτιάξετε ένα βωμό εσείς, βάλτε πάνω ξύλα και το μοσχάρι και να μην βάλετε φωτιά εσείς, ο Θεός, αν έχετε αληθινό Θεό, να βάλει αυτός ο αληθινός Θεός, αν υπάρχει σας αληθινός Θεός, να βάλει ο Θεός φωτιά, να ρίξει από τον ουρανό. Ολόκληρη τη μέρα λοιπόν οι Ιερείς του Βαλ γύρισαν γύρω γύρω από το βωμό, φώναζαν, κράβουσαν, αγωνιωδώς φώναζαν, φώναζαν, τίποτε, τους κοροϊδεύω ο Ηλίας, λέει κάπου θα κοιμάται ο Θεός, λέει για φωναχτεί πιο πολύ. Δεν αναφέρω το κείμενο λεπτομέρειες σε αυτό το σημείο. Κάμαν το μέσα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, να τρέχει αίμα, να του λυπηθεί ο Βαλ. Ο ανύποπτος βέβαια Θεός δεν μπορούσε να λυπηθεί κανένα και τζάπα αυτοτιμωρούνταν οι ιερείς του Βαλ, φώναζαν, φώναζαν μέχρι το δειλινό. Τότε λέγει ο Ηλίας αυτούς, πια φτάνει όλη την ημέρα εσείς, τώρα η σειρά μου. Να κτίσουν λοιπόν ένα πρόχειρο βωμό διατάσσει, 12 λιθάρια τύπων των 12 φυλών του Ισραήλ. Βάλτε λέει πάνω τα δεμάτια με τα ξύλα, το μοσχάρι επάνω, ρίχτε 3 λεβέντια νερό ώστε να πλημμυρίσει ο χώρος και να μην υπάρχει υπόνοια όπως υπάρχει κάπου σπίθα. Και τώρα λέει να προσευχηθώ. Και τι είπε? Για να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Λέγει λοιπόν στο κεφάλαιο 18, 3ης βίβλου των βασιλειών, σελίς 36 και εξής, και ανεβόησιν Ηλίου εις των ουρανών και είπε, Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσόν μου Κύριε, επάκουσόν μου σήμερον, εν πυρί, άκουσε με, λέει, με φωτιά θα με ακούσει, λέει Κύριε, και γνώτωσον πάσο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος σου και σε πεποίηκα και δια σε πεποίηκα τα έργα σου, εγώ με δούλος, λέει, και κάμα τα έργα σου, επάκουσόν μου Κύριε, επάκουσόν μου εν πυρί. Και γνώτω ο λαό σου ούτως ότι εσύ ή Κύριος ο Θεός και εσύ έστρεψα στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω. Και έπεσε ειδού λοιπόν αυτομάτως με τα λόγια του Ηλία
και έπεσε πει παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφυγε τα ολοκαυτώματα και τους χίδακες, έφαγε ακόμα και τα ξύλα, έφαγε το μοσχάρι ολόκληρο και τα όσα εντός είχαν βάλει γύρω να καούν, και τα ξύλα και το νερό το εξάτμισε που ήταν γύρω στο βωμό, και τους λίθους έφαγε και τους έκανε ασβέστη, και το χώμα έφαγε το πυρ. Τότε λοιπόν, όταν είδε ο λαός, δεν έπεσε απλώς μια φωτιά να κάνει τη θυσία μέσα σε μια δυο-τρεις να καεί ολόκληρο το μουσχάρι. Όχι. Μέσα σε δευτερόλεπτα ή σε λεπτά, δεν μπορώ να μετρήσω πόσο χρόνο κράτησε εκεί πέρα, μέσα σε δευτερόλεπτα ή και σε λεπτό ή και σε δυο-τρία λεπτά, έφαγε το μουσχάρι, τα ξύλα, τις πέτρες, το νερό και το χώμα ακόμα. Είναι αδιάψευστος λόγος της γραφής. Τρίτη βίβλος των βασιλείων, Παλαιάς Διαθήκης, στίχος, κεφάλαιο 18, στίχος 36 μέχρι και 37. Τι κάνει τώρα ο λαός? Και έπεσε μέχρι και 38. Τι κάνει λοιπόν ο λαός? Και έπεσε πάσο λαός, στίχος 39. Και έπεσε πάσο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπων: πέσαν κάτω μπρούμητα να προσκυνήσουν τον Θεό. Αληθώς Κύριος ο Θεός, ούτως ο Θεός. Αληθινά λέγει Κύριος και Θεός, αληθινός αυτός είναι ο Θεός μόνον που έριξε φωτιά και έκαμε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Μέχρι εδώ καλά. Βέβαια όχι καλά για την ξηρασία 3,5 χρόνια. Ακόμα ήταν ξηρασία. Ήταν ο τελευταίος μήνας ξηρασίας τη στιγμή, η τελευταία μέρα. Αυτή που κάνει το σημείο αυτό ο Ηλίας. Μπράβο σου Ηλία. Κάνεις ένα θαύμα περίφημο. Τι την ήθελες 3,5 χρόνια όμως την ξηρασία και έφαγε και τα ζώα και τους ανθρώπους και ξεράθηκαν τα πάντα. Λέτε από τότε και το Σινά να ξεράθηκε και να μην έχει δέντρα. Ποιος ξέρει, ο Θεός ξέρει. Βέβαια δεν νομίζω να ήταν απόλυτη ξηρασία, γιατί και μετά και στην Παλαιστίνη ξαναφύτρωσαν δέντρα, ξαναφύτεψαν δέντρα και με τη βροχή που εμέθησε η γη, όπως θα δούμε, ξαναγίνε γόνιμη η γη και έπαψε να είναι στήρα γη χείρα, όπως την χαρακτηρίζει ο Χρυσόστομος. Άσχημο ήταν η ξηρασία τόσα χρόνια. Καλό ήταν το σημείο για να πιστεύσει ο λαός. Αλλά για να δείτε όμως και ένα άλλο φοβερό σημείο τι κάνει ο Ηλίας. Τρίτη βίβλος βασιλειών, κεφάλαιο 18, στίχος 40. Σφάζει όλους τους ψευδοπροφήτες του Βαάλ, που ήταν προφήτες της Ιεζάβελ, της γυναίκας του Αχάβ. Και είπε Ηλίου προς τον λαόν: συλλάβετε τους προφήτες του Βαάλ, μη δισωθεί το εξ αυτών. Κανείς να μη σωθεί, μη γλιτώσει κανείς. Και συνέλαβον αυτούς και κατάγει αυτούς Ηλίου εις των χυμάρων Κισών, τους κατέβασε το χύμαρο παρακάτω και έσφαξαν αυτούς εκεί. Και τους έσφαξε όλους εκεί ο Ηλίας. Αυτό είναι που ξεπερνάει τα όρια της, θα λέγαμε, και της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έπρεπε ίσως να το κάνει αυτό ο Ηλίας, το επέτρεψε ο Θεός για να τιμωρηθεί η ειδωλολατρία, η πλάνη, η απάτη και να παιδαγωγηθεί ένας λαός σκληροτράχυλος, ευμετάβολος, ανεμόμυλος λαός που από τη μία μέρα στην άλλη γερνούσε από την αλήθεια στο ψέμα, από τον Θεό, τον αληθινό, στα είδωλα. Δεν φτάνει μόνον εκεί του Ηλία ο ζήλος και η τιμωρία. Τι άλλο κάνει? Κάνει και ένα άλλο πολύ σκληρότερο. Τι δηλαδή? Όταν λοιπόν φεύγει πάλι εξαιτίας της απειλής να τον φωνεύσουν οι περίτινοι Ιεζάβελ και πάει στο Σινά και τον μαλώνει ο Θεός, τι θέλεις εδώ, του λέει, ξαναγύρνα πίσω, τόσο μεγάλο είναι το θάρρος σου? Όταν τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού, ο Ηλίας έγινε σαν ένα φοβισμένο παιδάκι και το έβαλε στα πόδια και πήγε στο Σινά. Διδάχτηκε εκεί από την Θεοφάνεια, ξαναγυρνάει πίσω και κρύβεται πάλι στα όρη προσευχόμενος και αγωνιών. Δηλαδή τι θα γίνει? Βέβαια ο λαός μετεστράφει, αλλά η Ιεζάβελ πάντοτε παρέμενε. Άλλος ο βασιλιάς ήταν ο Χωζίας στη συνέχεια, και έστειλε έναν άνθρωπο να βρει τον Ηλία, δεν έβρισκε κανείς. Και έστειλε κάποιος, ο Αβδιού τον βρήκε κάπου, τρόμαξε ο Αβδιού
Και λέει ο Ηλίας τον Αυδείο, πήγαινε να πει στον Αχάβ, λέει ότι τον ζητώ κλπ. Μετά λοιπόν, αυτό πει Αχάβ, ήταν φόβος και τρόμος και έτρεμε ο Αυδείου να πει στον βασιλιά ότι βρήκε τον Ηλία. Και έστειλε λοιπόν στη συνέχεια ο Χωζίας μετά τον Αχάβ, έστειλε τον πεντηκόνταρχο με 50, ακριβώς με 50 στρατιώτες να συλλάβουν τον Ηλία. Και υφέτησε Μωάβ εν Ισραήλ μετά τον αποθανήν Αχάβ, και έπεσε ο Χωζίας δια του δικτυωτού. Για ποιο λόγο λοιπόν μάλλον τους βασιλιάδες και τον Χωζία όταν είχε αρρωστήσει και είπε να παραγγείλεται ότι θα πεθάνει, επειδή είχε στείλει ο Χωζίας να συμβουλευτεί τον ψευτοθεό του Βαάλ στη Φινίκη για να δει αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Φόβος και τρόμος λοιπόν ο Ηλίας, και στέλνει ο Χωζίας, στέλνει ένα πεντηκόνταρχο να πει να γυρίσει ο Ηλίας και να συναντήσει τον βασιλιά. Τετάρτη βίβλος των βασιλιών λοιπόν, στίχος, κεφάλαιο 1, στίχος 9 μέχρι και 10. Και απεκρίθη Ηλίου, τι είπε στους στρατιώτες και στον πεντηκόνταρχο τον επικεφαλής, όταν του είπαν ότι άνθρωποι του Θεού, ο βασιλεύς σε κάλεσε, σε κατάβησε, σε καλεί, ο βασιλεύς κατέβα, έλα να έρθει στον βασιλιά, στον Οχοζία. Και απεκρίθη Ηλίου και είπε προς τον πεντηκόνταρχον, και η άνθρωπος Θεού εγώ καταβήσετε πήρε εκ του ουρανού και καταφάγε τέσσε και τους πεντήκοντά σου. Και κατέβη πήρε εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντήκοντα αυτούν. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι άνθρωπος Θεού που λες, λέει, να κατεβεί φωτιά και να σας κάψει και εσύ, τον πεντηκόνταρχον και τους πεντήκοντα στρατιώτες σου. Και κατέβη και φωτιά και κατέκαυσε. Τους έκαμε στάχτη. Όχι Ηλία και τέτοια πράγματα. Ήταν υπερβολική, θα λέγαμε, αυτή η τιμωρία. Και δεν το έκανε μια φορά, και δεύτερη φορά ο Ηλίας. Και έστειλε ο βασιλιάς ο Χωζίας δεύτερον πεντηκόνταρχο με 50 στρατιώτες. Τι έκανε? Και ανέβηκε ελάλησε ο πεντηκόνταρχος προς αυτόν τον Ηλίαν και είπε, άνθρωποι του Θεού, τάδε λέγει ο βασιλεύς, ταχύως κατάβηθη. Ήταν θρασής ο δεύτερος. Γρήγορα λέει, κατέβα κάτω στο βασιλιά, στον Χωζία. Και ο Ηλίας πάλι θυμωμένος, και απεκρίθη Ηλίου και λάλησε προς αυτόν και είπεν, «Η άνθρωπος Θεού εγώ καταβήσετε πήρε εκ του ουρανού και καταφάγε τέσσε και τους παιδί κοντά σου». Και κατέβη πήρε εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους παιδί κοντά αυτού. Δεύτερη λοιπόν φωτιά και οι 50 ανθρώπους και τον πεντηκόνταρχον. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν έκανε ο Ηλίας και αυτό το χαλασμό? Τον έκανε αυτόν τον χαλασμό ο Ηλίας λόγω του ζήλου του και φυσικά το επέτρεψε ο Θεός. Υπερβολές που δεν είναι πλέον για την Καινή Διαθήκη. Τι κάνει ο βασιλιάς? Στέλνει και τρίτον πεντηκόνταρχο με άλλους 50. Βέβαια αυτός δεν συμπεριφέρθηκε με αλαζονία, αλλά τι έκανε? Συμπεριφέρθηκε με καλοσύνη και είπε, έκαμψε τα γόνατα μπροστά στον Ηλία και τον παρεκάλεσε και του είπε, άνθρωπε του Θεού, ας γίνω, λέγει, ας εσπλαχνιστεί σε μένα, ας είναι τιμία η ψυχή μου, η ζωή μου, λέει, και η ζωή των δούλων σου. Μη μας κάψει, λέγει, όπως έκαψες τους άλλους πεντήκοντα. Και ελάλησε ένα άγγελος, ήταν έτοιμος ο Ηλίας πάλι να τους κάψει. Κοιτάξτε τον Ηλία, φόβος και τρόμος. Θα λέγαμε, αχ, να είχαμε έναν Ηλία σήμερα να κάψει τους αμαρτούς, τους πάλι ανθρώπους, τους κλέφτες, τους λομποδίτες, τους μοιχούς, τους πόρνους, τους καταχρεαστές του δημοσίου χρήματος, να κάψει ο Ηλίας, τους εμπόρους των ναρκωτικών, όχι τους ναρκωμανείς, τους καημένους που είναι θύματα, τους εμπόρους ναρκωτικών, αυτό το λέω εγώ, βέβαια κάποιοι θα λέγανε όλους να τους κάψει, και τους αιρετικούς θα λέγανε να τους κάψει. Όχι, δεν είναι πνεύμα Καινής Διαθήκης, δεν είναι πνεύμα αγάπης Χριστού αυτό. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν έτοιμος να καταστρέψει και, και την τρίτη αποστολή και τους άλλους 50 άνδρες. Αλλά πρόλαβε άγγελος και ελάλησε ένα άγγελος Κυρίου προς Ηλίου και είπε, κατάβηθη μετά αυτού. Σταμάτα, λέει, φτάνει, φτάνει να κες.
«Κατέβα μαζί με αυτόν, μη φοβηθείς από προσώπου αυτόν». Και πήγε ο Ηλίου και βρήκε λοιπόν τον Οχοζία και του είπε το θέλημα του Θεού ποιο ήταν. Αυτός λοιπόν είναι ο Ηλίας της Παλαιάς όμως Διαθήκης. Αχ, κάποτε θα έρθει όμως, όταν το παρακάνει η κοινωνία των ανθρώπων, όταν η κοινωνία πισωγυρίζει στην αρθεία, στην απιστία, στην θεομπεξία, στη συμμονία, στην κατηργαριά και μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία και σε όλους τους χώρους υπάρχει ασέβεια, υπάρχει τέτοια ανηθικότητα και αθλειότητα και απιστία και βλασφημία κατά το Αγίου Πνεύματος, θα έρθει μια στιγμή που και πάλι να σου τον Ηλία και θα ξαναυποστεί η κοινωνία των ανθρώπων αυτές τις πληγές. Το λέγει η Αγία Γραφή, το λέγει η Αποκάλυψη, κεφάλαιο 11 στίχος 3 με 13, και θα βγάζουν φωτιά από το στόμα τους, λέγει, και θα καίνε τους αντιχρίστους, τα αντίχριστα όργανα, και όποιος τους αδικείλα θα κατέβαινε φωτιά από τον ουνό να τους καίει. Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα επεκταθούμε εκεί. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της γενικής αποστασίας, δίκαιη κρίση του Κυρίου, που θα επιτρέψει πάλι να γυρίσει ο Ηλίας, όταν θα έχει γυρίσει η εποχή στην προχριστού εποχή της, με τα ίδια πάθη, με την ίδια δολατρία, με την ίδια ασέβεια, τότε άξι της τύχης της θα είναι η κοινωνία και πάλι ο Ηλίας θα είναι σκληρός και τιμωρός και μπριστής τιμωρός, ώστε να βάλουν μυαλό οι άνθρωποι και μήπως πραγματικά έρθουν σε κάποια μετανοία και θα επιστρέψουν πραγματικά. Όποιος και τάγιο φόβο λέει θέλει, πόσο μάλλον μια πορωμένη κοινωνία και ασυνείδητη. Πότε θα έρθει ο Ηλίας δεν είναι το θέμα μας και δεν γνωρίζουμε, μήπως πλησιάζει. Να ξηρασίες πάλι, να εμπρισμοί, να κεραφνοί, να όλα αυτά θα ξαναέρθουν, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Να δούμε λοιπόν τώρα λίγο σύντομα τον Χριστό της αγάπης, της ανεξικακίας, της μακροθυμίας. Ποιος λοιπόν είναι ο Χριστός της αγάπης? Αυτό θα μας φέρει λοιπόν πάλι στον Λουκά να δούμε τι είπαν οι μαθητές. Κύριε, λέει, να πούμε εμείς, καλά εσύ δεν το λες, να το πούμε εμείς να κατεβεί όπως κατέβηκε με τον Ηλία φωτιά και έκαψε τους πεντήκοντα άνδρες με τον πεντηκόντραχο δυο φορές. Να πούμε, λέει, μία, εμείς να καεί όλη η πόλη, που δεν τους δέχτηκε. Θράσος των μαθητών που εκφράζει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, της τιμωρίας ίσως και εγωισμού, να δείξουν πως κάτι δύναμη έχουν και είναι τιμωροί. Τέτοια πράγματα δεν τα κάνει ο Χριστός, όπως προαναφέραμε. Και πράγματι βλέπουμε, στραφής ο Κύριος επετίμησεν αυτής και είπεν, ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστε. Δεν γνωρίζετε ποιου πνεύματος είστε. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι πλέον δεν υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη της οργής του Θεού μόνο και της τιμωρίας και της εκδικήσεως. Τώρα αυτά μετατίθενται στην Δευτέρα Παρουσία, στη μέλουσα κρίση που και ετοιμάζεται το πύρ το εξώτερον, όπως λέγει ο Χριστός, ετοιμάζεται για τους μη μετανοήσαντας. Τώρα υπάρχει η μακροθυμία. Ουκ είδατε λοιπόν ποιου πνεύματος εστέ. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ποιονού πνεύματος είστε, που σημαίνει ποιο, δεν γνωρίζετε ότι πλέον το Άγιο Πνεύμα πρέπει να ακολουθείτε και αυτό να σας διδάσκει. Και το Άγιο Πνεύμα δεν θέλει πλέον καταστροφές και τιμωρίες, αλλά μετάνοια και σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και συμπληρώνει ο Κύριος μας στο στίχο 56 του κεφαλαίου 9, ο Υιός του ανθρώπου και ήλθε ψυχάς ανθρώπου να πολέσει. Δεν ήρθε να τιμωρήσει, να κολλάσει. Αλλά να σώσει. Και πορεύθησαν εις ατέραν πόλη. Και τους είπε μετά, αν κάπου δεν σας δέχονται, εσείς θα πηγαίνετε σε άλλη πόλη και δεν θα φέρνετε αντιρρήσεις. Μόνο θα τυνιάζετε τα σανδάλια σας και αυτό θα είναι η μαρτυρία, να γίνουν οι πόλεις αυτές να τιμωρηθούν πιο πολύ από ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Προσέξτε, μην πάμε στη γλυκανάλα τη θεολογία, ο Χριστούλης μας, ο Χριστούλης της αγάπης που καταργεί την τιμωρία, που ανέχεται πόρνους, μοιχούς, κλέφτες, λοποδίτες, χαζοπότες, αδιάνθρωπους, καταχραστές, αδίκους, πολεμοποιούς. Όχι, δεν τους δέχεται αυτούς, το λέει και η Γραφή.
Έξολα οι πόρνοι κίνε διβλάσφημοι καταχρεστές, έξω οι βρωμεροί και οι άδικοι, βασιλείαν Θεού ούκλειο νομίσους, να λέει όλοι αυτοί, και να φέρει ονόματα, ονόματα, ονόματα. Αλλά δεν τους κολλάζει τώρα, δεν τους ένιωπο τώρα στην κόλαση. Η κόλαση υπάρχει και υπάρχει στην στιγμή που ο Θεός έχει κρίνει. Τώρα εδώ ο άνθρωπος με την αμαρτία του αυτοκολλάζεται, αυτοτιμωρείται, και ειδού τα AIDS, και ειδού τα φοβήσια νοσήματα, και ειδού οι ασθένειες, και ειδού οι σφαγές, και ειδού ότι οι άνθρωποι γίνονται πλέον έρμεα της τύχης τους και φτάνουν στο σημείο της αυτοκαταστροφής. Θα έρθει όμως και η στιγμή που θα υποστούν οι μη μετανοήσαντες την δικαία κόλαση και τιμωρία. Δεν είναι όμως τώρα η στιγμή της ανταποδόσεως. Επομένως, πρέπει να φιλοσοφήσουμε με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και να πάψουμε να έχουμε την θρασίτητα, να βάζουμε γνώμη και θα λέγαμε να διορθώνουμε δίθεν τον Χριστό. Μα δεν ξέρει ο Κύριος πως πρέπει να παιδαγωγήσει τους ανθρώπους. Με εκείνο στείλε κεραυνούς Θεέ, κάνε αυτό, τιμώρησέ τους. Και είναι βδέλυγμα αυτό που ερημώνει την ψυχή τους, αυτών που παριστάνουν τον Άγιο που είναι Φαρίσαιοι. Ο Θεός ξέρει πως μπορεί να τιμωρήσει, δεν τιμωρεί, μπορεί να τους σβήσει όλους μέσα σε μια στιγμή αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιον, αν δεν υπήρχε η Παναγία που μεστεύει κατά χάρη, αν δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα που δέεται στην Αγμή Σελαλήτης, και αυτό το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και δια των εμπνευματωμένων πνευματοφόρων Αγίων ανθρώπων που προσεύχονται, που αγρυπνούν για τον κόσμο, που σχηματίσουν μια προστατευτική ομπρέλα, και δεν επιτρέπεται λοιπόν και δεν αφήνεται η οργή του Θεού να ξεσπάσει και να γίνουμε κατακλυσμός και Σόδωμα και Γόμορα, ή να πέσουν κεραυνοί όπως έπεσαν στους 50 κοντάρχους και στους 50 κοντά 2 φορές, όπως είδαμε με τον Ηλία. Είναι τόσα μοναστήρια που προσεύχονται, είναι εποχή της χάριτος και είναι εποχή της ευλογίας του Θεού. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια μέτρα σήμερα. Άλλη εποχή, μακροθυμεί ο Κύριος. Είναι ποιηκής, περιμένει. Και φυσικά ουέ και αλίμονο σε αυτόν που δεν αξιοποιεί τον χρόνο που έχει επί γης. Ουέ και αλίμονο σε αυτόν που υβρίζει το Πνεύμα το Άγιον, ουέ και αλίμονο σε αυτόν που αρνείται Χριστόν, που αρνείται σωτηρία που του προσφέρεται ακόπως, δωρεάν και πραγματική, θα λέγαμε αληθινή σωτηρία που σώζει τον άνθρωπο ολοτελώς ψυχικά και σωματικά, τουλάχιστον ηθικά, ψυχικά, πνευματικά, τώρα και στη μέλλουσα κρίση με την Ανάσταση, και σωματικά όταν το σώμα αυτό δοξαστεί και γίνει σύμμορφο το σώματος του Ιησού Χριστού. Όχι λοιπόν εκδικητικότητα. Όσοι ουρλιάζουν και κράζουν είναι φορισαίοι και λένε τιμωρία Θεέ μου, πού είσαι Θεέ, μας αδικούν, μας κλέβουν, μας φάζουν, μας ταλαιπωρούν, μας καταδυναστεύουν. Θα πείτε πως θα γίνει να λέμε σφάξτε μας να αγιάσουμε? Όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Και ο Χριστός όταν τον έδιραν στη μία παρεία είπε, γιατί με έδιρατε, τι κακό είπα? Μας είπε όμως να στρίβουμε και την άλλη παρεία. Όχι με την έννοια να δεχόμεθα αδικίες, αλλά με την έννοια να έχουμε ανεξικακία. Όχι να δεχόμεθα αδικίες και προσβολές και να μας ποδοπατάνε, να μας καταπατούν τα δικιά μας, τα δικαιώματά μας, να μας ξεφτελίσουν, να μας έχουν ρομποτάκια. Όχι, κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει ο Θεός. Και παρεμηνεύουν τη γραφή όταν λένε ότι ο Χριστός το λέει να κάνουμε έτσι. Ο Χριστός μας έχει δώσει αξιοπρέπεια, μας έκανε πρόσωπα και οφείλουμε να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και να ζητάμε την δικαίωσή μας, να ζητάμε να μας σέβονται τα δικαιώματά μας και να μην μας ποδοπατάνε. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως πρέπει να έχουμε μνησικακίες, πως πρέπει να έχουμε να γινόμαστε άνθρωποι των δικαστηρίων, πως πρέπει να τους έχουμε ινάτη, πως λέμε, και άχτη και μίσος και μνησικακία και φθόνους, και να τους εκδικούμεθα και να υπάρχουν εκδικήσεις και διεκδικήσεις και διεκδικήσεις. Όλα αυτά είναι έξω από το πνεύμα της χάριτος του Αγίου Θεού. Ανεξικακία λοιπόν και επιοίκεια,
Και έρχεται ο Χριστός λοιπόν να λειτουργήσει σαν γιατρός και για τους Αποστόλους και για εμάς. Οι Απόστολοι έπασχαν από το πνεύμα της εκδικήσεως. Ήθελαν να κάψουν μια πόλη στη Σαμαρία. Για κοιτάξτε, θα λέγαμε τους αχαρακτήριστους Αποστόλους ως προς το σημείο αυτό. Και όμως έπεσαν σε αυτή την εκδικητικότητα, σε αυτό το πάθος της εκδικητικότητας. Τους θεραπεύει ως γιατρός ο Χριστός λοιπόν. Και γίνεται γιατρός και θεραπευτής του πάθους της εκδικητικότητας και ειδού να διαβάσουμε από το Χρυσόστομο δύο γραμμές. Έρχονται λοιπόν οι γραμμές του Χρυσοστόμου αυτού να μας φανερώσουν λοιπόν τον γιατρό, τον Χριστό που είναι και τον Αποστόλο και δικός μας γιατρός. Ζητάει λοιπόν ο Κύριος μακροθυμία, όχι εκδίκηση. Το οποίο κάνουν και τώρα πολλοί και νομίζουν ότι τον Θεόν υπερασπίζουν και τον Θεόν εκδικούνται με το να τιμωρούν. Όχι, λέει, αυτό είναι πλάνη. Και λέει ο Χρυσόστομος, ο Χριστός λέει σταυρώθηκε, ο Χριστός διώχθηκε και δεν κατέβασε κεραφνούς και δεν κατέβασε φωτιές, αλλά βρέχει για τους δικαίους και τους αδίκους, ευλογεί τον κόσμο, περιμένει τη μετάνοια των βλασφημών και δεν απαντάει και τα τι αυτά. Και επομένως, όπως καταλήγει ο Χρυσόστομος σε μια θαυμάσια ομιλία του, ο Χρυσόστομος λοιπόν μας μιλάει ότι γίνεται ο άριστος γιατρός, θεραπευτής που με κάθε τρόπο θεραπεύει τα πάθη και την εκδικητικότητα, το πάθος της αντεκδικήσεως, της εκδικητικότητας, της μυστικακίας, πάντα τρόπων κοινών διορθώσεως τους αρίστων ιατρών μιμούμενος ο Κύριος λοιπόν. Και οι γιατροί όταν βάζουν ένα φάρμακο και δεν πιάνει, αυξάνουν τη δόση, αλλάζουν φάρμακο, έτσι κάνει λοιπόν και ο Ιησούς Χριστός. Βλέπω ότι η ώρα συμπληρώθηκε, μας έκανε ένα μήνυμα ότι τέλειωσε η ώρα μας, μέσα σε 2-3 λεπτά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Βέβαια έχω κάποια χωρία πατέρων που δεν προλαβαίνω να διαβάσω, το πνεύμα βέβαια το δώσαμε. Αυτό μας το λέγει και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης σε μια θαυμάσια, σε ένα θαυμάσιο σχόλιο. Τι μας λέει λοιπόν ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ότι έρχεται ο Κύριος λοιπόν και διορθώνει τους Αποστόλους και βέβαια διορθώνει και εμάς. Όχι εκδικητικότητα, αλλά πραότητα, αλλά ανεξικακία, αλλά αγάπη και μακροθυμία. Και βέβαια έχω πάρα πολλά άλλα χωρία, δεν έχω το χρόνο να τα αναγνώσω. Πάμε στον γρήγορο το θεολόγο, να πούμε μόνο δύο λόγια. Έρχεται, λέει ο Κύριος, και μας δίνει το παράδειγμα. Με τα πάθη του θεραπεύει τη δέκα μας πάθη. Αυτό τιμωρεί το Κύριος, δεν τιμωρεί. Δεν είναι ώρα της τιμωρίας, είναι ώρα της ευσπλαχνίας, ώρα μετάνοιας, μακροθυμίας και το Πνεύμα του Άγιον περιμένει την μετάνοια. Και ας καταλήξουμε με ένα παράδειγμα το οποίο μας αναφέρει ο Θεοδόρητος Κύρου, είναι για τον Ιάκωβο τον Μέγα, τον Αρχιερέα, τον Επίσκοπο της Νησίβης κοντά στην Περσία. Εκεί λοιπόν ο Ιάκωβος αυτός ο Μέγας, όταν πλησίασαν οι Πέρσες να καταλάβουν την πόλη, την πολιόρκησαν, στρέψαν ολόκληρο ποτάμι εναντίον της πόλεως, γκρέμισε ένα μέρος από τα τείχη, το νερό δεν μπήκε μέσα, θαύμα κάνει ο Θεός με προσευχές του Ιακώβου της Νησίβης. Και τότε του λένε όλοι οι κάτοικοι της πόλης, καταράσουν τους να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως ο Ηλίας. Τι κάνει λοιπόν ο Ιάκωβος, όπως ο ιστορικός Θεοδόρητος Κύρου, δεν στέλνει κεραφνούς, αλλά παρακαλεί τον Θεό και έστειλε κουνούπια και σκνήπης και κατασμήνει δισεκατομμύρια κουνούπια και σκνήπης, τους τράβωσαν και τους Πέρσες, τους τσιμπούσαν κουνούπια, σκνήπιες, στην μύτη, στο στόμα, στα μάτια, τους έπεσαν στα τσιμπήματα, τα άλογα αφήνιασαν από τα τσιμπήματα και τράπηκαν στη φυγή και τσακίστηκαν και έφυγαν και έτσι σώθηκε η πόλη. Βέβαια τιμωρηθήκαν, δεν τιμωρηθήκαν και με φωτιά. Αυτό είναι το πνεύμα λοιπόν της Καινής Διαθήκης, ο Χριστός της Αγάπης μας καλεί λοιπόν να στραφούμε να δούμε τον Ηλία που ήρθε τότε και θα έρθει και στις ημέρες μας, λέτε, δεν ξέρουμε, ίσως και στις ημέρες μας. Έχουμε μια γενική αποστασία, σημεία των καιρών πραγματικά είναι έκδηλα, μήπως άραγε έρθει ο Ηλίας. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν και για
ανοβρίες και για κεραυνούς και για φωτιές και για πολλά δεινά τα οποία θα υποστούμε. Αλλά ας πούμε, ας ευχηθούμε μακριά να είναι από εμάς αυτές οι στιγμές. Δεν είμαστε άξιοι εμείς, έτσι λέγουν οι πατέρες, να πούμε πως είμαστε εμείς έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα δεινά της προ-αντιχρίστου εποχής και της προ-δεύτερης παρουσίας του Κυρίου εποχής. Αν έρθουν όμως οι μέρες, ας είμαστε έτοιμοι και πράγματι ο Ηλίας θα ξαναέρθει όταν ο Κύριος ορίσει και θα επιτελέσει και πάλι το έργο του σε μια παρένθεση μέσα στην αγάπη του Θεού που θα έχει σκοπό με τις τιμωρίες αυτές η αγάπη του Θεού να παιδαγωγήσει και να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Αλλά ας μετανοήσουμε, εμείς μη θέλουμε φωτιές από τον ουρανό να πέσουν. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ, μη παρακολουθήσατε, χαίρετε και χρόνια πολλά.